Περιφερειακής Ανάπτυξης έχει τεθεί σε καθεστώς αναστολής της εκπαιδευτικής του λειτουργίας, δηλαδή δεν δέχεται φοιτητές. Από εκεί και πέρα η διαδικασία όπως προβλέπεται στην ισχύουσα νομοθεσία που ακολουθείται στις περιπτώσεις αυτών των τμήματων, γιατί δεν είναι μόνο το Τμήμα Περιφερειακής Ανάπτυξης, είναι και το Τμήμα Εθνομουσικολογίας στο Λιτσούρι, καθώς επίσης και άλλα 35 τμήματα σε ελληνικά πανεπιστήμια. Η διαδικασία που ακολουθείται λοιπόν για αυτά τα τμήματα είναι τα ίδια τα ιδρύματα να καταθέσουν έναν φάκελο με τον οποίο να τεκμηριώνεται η βιωσιμότητα και η σκοπιμότητα της λειτουργίας των συγκεκριμένων τμήματων. Ειδικά για το Τμήμα Περιφερειακής Ανάπτυξης στη Λευκάδα, το ίδρυμά μας ήδη από τον Ιούλιο του 2020 έχει καταθέσει τέτοιον φάκελο, ο οποίος επικαιροποιήθηκε λίγο πριν το Πάσχα, τώρα πριν περίπου 1,5 μήνα, με βάση νεότερα στοιχεία. Το ίδρυμά μας έχει στηρίξει και πιστεύει ότι είναι βιώσιμο το τμήμα. Έχουν ληφθεί οι αντίστοιχες αποφάσεις από τα συλλογικά όργανα της σύγκλητο του Ιδρύματος και έχουμε τεκμηριώσει, θεωρώ με επάρκεια, το γεγονός ότι ένα τέτοιο τμήμα μπορεί να λειτουργήσει με ακαδημαϊκούς όρους εντός του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Από εκεί και πέρα, το τελευταίο καιρό έχουμε δει τις τελευταίες μέρες, έχουμε δει κάποια δημοσιεύματα τα οποία λένε ότι είναι πολιτική απόφαση αυτά τα 37 τμήματα πανελλαδικά τελικά να πάψουν να λειτουργούν. Προφανώς αυτό που ζητάμε και πολύ μέσα στην εβδομάδα συναντηθήκαμε όλοι οι Τριτάνης των πανεπιστημίων που έχουν εντός των οποίων υπάρχουν και λειτουργούν αυτά τα 37 τμήματα, συζητήσαμε και θεωρούμε ότι η λογική της οριζόντιας κατάργησης των συγκεκριμένων τμήματων δεν είναι ούτε εντός της νομιμότητας του ισχύοντος νομικού πλαισίου, αλλά δεν είναι και συμβατή με το ακαδημαϊκό γίγνεσθε. Υπό την έννοια ότι το κάθε τμήμα έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες, πρέπει να εξετοστεί μεμονωμένα, να εξεταστούν όλα τα χαρακτηριστικά της λειτουργίας και της ανάπτυξης των συγκεκριμένων τμήματων και τελικά να βγει μέσα από αυτή τη διαδικασία, όπως ακριβώς προβλέπει η νομοθεσία, μια τελική απόφαση. Να σας πω ότι στο Τμήμα Περιφερειακής Ανάπτυξης αυτή τη στιγμή υπηρετούν 7 μέλη ΔΕΠ και επίσης ότι το Ίδρυμά μας έχει προσπαθήσει να δώσει άλλες 4 θέσεις, έχει προκηρύξει 4 θέσεις, οι οποίες δεν εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας στη λογική ότι το τμήμα βρίσκεται σε αναστολή εκπαιδευτικής λειτουργίας. Και εδώ έχω να σημειώσω ένα παράδοξο, το οποίο συνίσταται στο εξής. Ένας βασικός δείκτης αξιολόγησης της ακαδημαϊκής επάρκειας των τμήματων είναι ακριβώς το πόσους καθηγητές διαθέτουμε. Το Πανεπιστήμιο μας θέλησε να ενισχύσει ουσιαστικά το τμήμα σε θέσεις ΔΕΠ, να φτάσει να έχει 11-12 καθηγητές, το οποίο για ένα τμήμα το οποίο ξεκινάει τη λειτουργία του και θα έχει μόνο πρωτοετής φοιτητές, καταλαβαίνετε ότι υπερεπαρκεί για να λειτουργήσει. Εν τούτοις το ίδιο το Υπουργείο δεν δέχεται να δώσει έξτρα θέσεις με το αιτιολογικό ότι αυτό το τμήμα είναι σε αναστολή εκπαιδευτικής λειτουργίας. Αυτό είναι παράδοξο, δεδομένου ότι τα πανεπιστήμια μπορούν να αποφασίσουν από μόνα τους πώς θα διαθέσουν τις θέσεις και πού ακριβώς θα διαθέσουν και τους πόρους. Και είναι κάτι το οποίο απασχολεί και τα υπόλοιπα πανεπιστήμια, τα οποία έχουν μερίδιο σε αυτά τα 37 τμήματα, όπως καταλαβαίνετε. Και έχουμε ζητήσει και μια συνάντηση με την Υπουργό Παιδείας, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ξεκαθαρίσουμε τη δική μας πλευρά ποια είναι και να δούμε αν τελικά θα εφαρμοστεί η προβλεπόμενη από τον νόμο διαδικασία ή όχι. Το ζήτημα αυτό απασχόλησε και την συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με τον επικεφαλής της ΑΝΑΣΑ και πρώην Περιφερειάρχη Θόδωρο Γιατσάτο να ασκεί σκληρή κριτική στην Ρόδη Κράτσα Αγκαροπούλου, στον Σπύρο Σπύρο και τον Αλέξανδρο Λουξάκη, χαρακτηρίζοντάς τους θλιβερούς υποκριτές. Ο πρώην Περιφερειάρχης υποστηρίζει πως πριν 40 μέρες περίπου ψήφισαν απόφαση βάσης οποίας ζητούσαν από την κυβέρνηση και την Υπουργό Παιδείας να προχωρήσει ταχύτητα στην αξιολόγηση του Πανεπιστημιακού Τμήματος Περιφερειακής Ανάπτυξης Λευκάδας, εκτιμώντας τη μεγάλη σημασία του για την οικονομία και την έρευνα. Τώρα που το Υπουργείο Παιδείας απέκλεισε το τμήμα αυτό μαζί με άλλα 35 τμήματα στη χώρα και βεβαίως το Τμήμα Εθνομουσιολογίας στο Λιξούρι, η ΑΝΑΣΑ ζήτησε στο σημερινό Περιφερειακό Συμβούλιο την έκδοση ψηφίσεως διαμαρτυρίας για την αμπιξωτική στάση του Υπουργού και της κυβέρνησης. Και τώρα λοιπόν η Συμμαχία της Περιφερειακής Αρχής εγχώρω αρνήθηκε. Για ακόμη μια φορά αρνούνται στο Λιξούρι και τη Λευκάδα τα πανεπιστημιακά του τμήματα, αρνούνται στο ένα πανεπιστήμιο την ολοκλήρωσή του και την ανάπτυξή του στην γεωγραφική επικράτεια της περιφέρειας Ιωνίων Νήσων, αναφέρει ο Θεόδωρος Γαγιατσάτος.